Πράγμα πάνω, μωρέ, σε θέλει ο Σωτηρίου. Ο Σωτηρίου, είπε τι θέλει. Παναγιώτη, ο λόγος που σε κάλεσε εδώ είναι σοβαρός. Έγινε κάτι? Όχι, μην ανησυχείς. Απλά θέλω τη βοήθειά σου. Φυσικά, αν μπορώ να βοηθήσω. Ξέρω πως όλοι κάτω σε εκτιμούν. Το ίδιο κι εγώ. Να είστε καλά, κύριε Σωτηρίου. Γι' αυτό ίσως να γνωρίζεις μερικά πράγματα. Έριξε μια ματιά εδώ. Όπως βλέπεις, στα χαρτιά των αποθηκών, εκεί πάνω δεξιά εισήχθησαν 50 τόνοι χαλκού. Ναι. Και ενώ όλα τα αποθέματα εξαντλήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν μόνο 43, κάτω αριστερά. 43. Για να σιγουρευτώ, ζήτησα άμεσα αναφορές από το χυτήριο, από το μεταλλουργείο, για το πόσα κιλά χαλκού ακριβώς χρησιμοποιήθηκαν στα κράματα, στις κατασκευές, μέχρι γραμμάριο. Δυστυχώς, οι υποψίες μου επιβεβαιώθηκαν. Σκέφτηκα τη διάρρηξη. Όμως δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά γι' αυτό και ούτε κανένα ίχνος παραβίασης. 7 τόνοι. Μάλιστα. Κύριε Σωτηρίου, καταλαβαίνω πως έχει κατάσταση. Εγώ πώς μπορώ να βοηθήσω? Μπορείς να μάθεις ποιοι κρύβονται πίσω από αυτή τη δουλειά? Όχι. Δεν θα μπορούσα να κάνω ποτέ κάτι τέτοιο σε συναδέλφους. Καταλαβαίνω. Απλά, εδώ έχουμε να κάνουμε με το ίδιο το μέλλον του εργοστασίου. Κι εγώ δεν μπορώ να αλλάξω αυτά που πιστεύω. Σκέψου λογικά. Είναι καλύτερα να κλείσει το εργοστάσιο για το συμφέρον μερικών. Κι αν κλείσει, τι θα γίνει όσοι δεν φταίνε? Δεν διαφωνώ, δεν κάνω εγώ για τέτοιες δουλειές. Δεν είναι στο χαρακτήρα μου. Τη βλέπεις αυτή η καρέκλα? Εγώ σε λίγο φεύγω και θα μείνει καινή. Δεν είναι κρίμα να καθίσει κάποιος που δεν ταξίζει? Δεν με ενδιαφέρουν οι θέσεις και τα προνόμια εμένα, κύριε προϊστάμενε. Θα σου δώσω μια εβδομάδα καιρό να το σκεφτείς. Ξέρω πως ένας καλός και έξυπνος εργάτης όπως εσύ δεν θα βάζει τους συναδέλφους του στο δρόμο της απώλησης. Και κυρίως για να προστατέψει κάποιους ανθρώπους που δεν το αξίζουν. Θα δω τι μπορώ να κάνω. Δεν υπόσχομαι και πολλά όμως. Καλή σας μέρα. Πού είσαι, ρε Μπαμπίνο? Έλα, έλα μέσα. Τι κάνεις? Τι γίνεσαι, ρε φίλε? Είσαι καλά? Δόξα τω Θεώ. Πώς και από εδώ? Εδώ. Τελειώσαμε νωρίς σήμερα. Είχα ετοιμαστεί και λέω, δεν περνάω και από εκεί να δω τι γίνεται αυτή η ψυχή. Καλά έκανες, καλά έκανες. Τι νέα? Δόξα τω Θεώ. Δουλειά να υπάρχει. Εκεί καθόμαστε. Εσύ πες μου, τα νέα σου. Η γυναίκα, ο μικρός, όλοι καλά? Ας τα λέμε καλά. Η Αναστασία έμεινε χωρίς δουλειά. Τι λέει, ρε παιδί μου, την απόλυσα. Τα βλέπεις? Τα βλέπεις γιατί φωνάζω και αγωνίζομαι. Και όλα αυτά για να τα κονομάνε μερικοί. Έχει πέσει και η δουλίτσα τώρα. Την υγειά μας να έχουμε, Παναγιώτη. Εσύ τη δουλειά σου την κάνεις. Και την κάνεις και καλά. Το μεροκάματό σου μια φορά θα το πάρεις. Άσε τα της παραγωγής στο σωτηρίο. Να σου πω, ρε Παναγιώτη, μιας και τον ανέφερα κι αυτό. Έμαθα ότι σε φωνάζανε το πρωί από εκεί. Τίποτα. Τίποτα, είχα πάρει μια γονική και μια αναρωτική και τη σειροκολλήσει.
κάτι χαρτιά ήθελε. Παναγιώτη, αν έχεις κανένα πρόβλημα με το Σωτηρίου, έλα να με βρεις. Να σε καλά, Παπέλα. Δεν έγινε και τίποτα δικαιολογητικά, μου ζήτησε. Τέλος πάντων, εγώ λέω, αν έχεις το οποιοδήποτε πρόβλημα, έλα να με βρεις. Στο κάτω-κάτω, πρόεδρος του σωματείου είμαι. Και γραμμένος που δεν είσαι, θα το φροντίσω εγώ. Μας Παναγιώτη, θέλουν σάλα. Ναι. Λοιπόν, Παπί. Πρέπει να πάω. Εδώ περιμένεις. Όχι, μωρέ, να πηγαίνω κι εγώ σιγά-σιγά. Εντάξει. Να είσαι καλά. Να ευχαριστώ πολύ, ε. Πιστεύεις ότι σου λέει αλήθεια? Και αλήθεια να μην είναι τα στοιχεία του, το έβλεπα και εγώ ότι κάτι δεν πάει καλά. Και τι σκέφτεσαι να κάνεις? Δεν ξέρω. Αλήθεια δεν ξέρω. Να κάνεις αυτό που πρέπει, Παναγιώτη μου. Πήρα και τους βαθμούς του Λευτέρη από το Οδείο σήμερα. Πώς πήγε? Έσκησε. Μπράβο. Μπράβο τα αγόρι μου. Τους έβαλα τα γυαλιά μου. Ακούσαμε και κάτι καλό. Μόνο που ο δάσκαλος μου είπε ότι για να τελειοποιηθεί πρέπει να ξεκινήσει εξάσκηση από το σπίτι. Άντε πάλι μου το πιάνω. Είναι πάρα πολύ ακριβό, Αναστασία μου. Ειδικά έτσι όπως είμαστε τώρα. Απλό είναι, Παναγιώτη μου. Βρες αυτούς που κλέβουν και δέξω τη θέση από τον Σωτηρίο. Μην τους λυπάσαι. Εσάς κλέβουν. Τους εργάτες. Να μην ανησυχείς.
καλό το πράγμα. Περιμένω να τα αποδώσεις. Αν θα βγάλω, θα βγάλεις. Εντάξει, τώρα μιλάμε για καλό υλικό, όχι σαν την άλλη φορά. Θα το δούμε. Γεια σου το πρώτο. Τελικά, πρόεδρε, καλό το πράγμα. Θα βγει μεροκάματος. Άντε ρε παιδιά και τα υπόλοιπα. Οργανωμένο, καλά σε βρίσκω. Εντί την έχουμε τη θέση. Απλά έχεις ανακατέψει πολύ κόσμο σε αυτή τη δουλειά. Εντάξει μωρέ, δική μου είναι όλη αυτή. Φυλάξου, ο διάολος έχει πολλά ποδάρια. Μη σκάς. Το καλό που σου θέλω. Αυτή η μάντρα με έχει πνίξει τα χρέη. Καταλαβαίνω. Όσο τα έχεις ανάγκη εσύ, τα έχω κι εγώ. Ο άλλος πότε θα έρθει? Τον πάρω εγώ τώρα τηλέφωνο να έρθει. Και εσύ οτιδήποτε χρειαστείς, με παίρνεις. Εντάξει. Έγινε. Έφυγα. Καλά, ρε, πάτε καλά. Κλέβετε το ίδιο το εργοστάσιο. Τι πράγμα? Τι πράγμα? Σας είδα. Χθες βράδυ. Ρε, Παναή. Τι, ρε, Μπαμπή. Με ποιον είσαι, ρε? Με το αφεντικό ή με εμάς? Ξέρεις πάρα πολύ καλά. Το μεροκάματο μας είναι ψίχουλα. Και ο άλλος βγάζει όλο και περισσότερο εκεί πάνω. Και βρήκες αυτή τη λύση, ε? Κάπως πρέπει να επιβιώσουμε, ρε, Παναή. Δεν καταλαβαίνεις. Αυτά που κάνεις κινδυνεύουν οι δουλειές όλων μας. Όσο κρατάει το σωματείο, δεν υπάρχει θέμα. Δεν είσαι ο άνθρωπος που ήξερα. Εσύ πάλευες για τα δικαιώματά μας. Περνάμε ζόρικα, Παναγιώτη. Κάπως πρέπει να επιβιώσουμε. Όλοι μας. Όλοι μας περνάμε δύσκολα. Κι εγώ πρέπει να προσαρμοστώ. Οικογένεια έχω. Ωραία. Θες να μπεις και εσύ στη δουλειά τότε? Τι είπες? Δεν το ξαναπείς αυτό. Εγώ με τέτοιες δουλειές δεν μπλέκω. Τότε τι θες, ρε Παναγιώτη? Να σε σώσω, ρε μαλάκα, θέλω. Ο Σωτηρίου. Θα βάλει λιτούς και δεμένους να ψάχνουν. Ωραία. Και εσύ τι σκοπεύεις να κάνεις? Θες να χαραμίσεις τόσα χρόνια φιλίας για ένα θέμα που δεν σε αφορά καν? Συνάδελφο, δεν θα κάρφωνα ποτέ και το ξέρεις. Πόσο μάλλον φίλο. Αυτό μας έλειπε, ρε Παναγιώτη, τώρα να γίνεις και ρουφιάνος. Έλα μου στη θέση μου τώρα. Τι θα έκανες? Τι θα έκανα? Θα κοίταγα την πάρτη μου, Παναγιώτη. Δεν θα χωνόμουν σε δουλειές αλλού, ειδικά όταν δεν με αφορούν. Τι εννοείς δεν με αφορούν, ρε? Για το εργοστάσιο μιλάμε. Τι σε έχει πιάσει με αυτό το εργοστάσιο? Με έχεις πρίξει με το καλό του εργοστασίου και το καλό του εργοστασίου. Μήπως τελικά θες να γίνεις ηρωάς? Δεν είναι θέμα ηρωισμού, ρε Μπαμπή. Δεν είναι θέμα ηρωισμού. Εγώ, εσύ, τα παιδιά. Εμείς είμαστε το εργοστάσιο, είναι δεύτερο σπίτι μας. Τι θες να πεις δηλαδή? Δεν φτάνει που έρχεσαι εδώ μέσα και με λες κλέφτη. Μου λες τώρα ότι δεν ενδιαφέρομαι. Εγώ που έχω κάνει τόσα. Έχεις κάνει. Έχεις κάνει, Μπαμπή. Για πάρτι σου. Άκουσα να σου πω, Παναγιώτη. Αρκετά ανέχτηκα τις προσβολές σου. Θα μπορούσα να σε εξαφανίσω, κακομοίρη μου. Αλλά σε λυπάμαι. Κοίτα να μπλεχτείς στον δρόμο ξανά.
έτοιμος, αγάπη μου. Έτοιμος.